αναμένεται ακόμα να γίνει εδώ. Ξεκίνησα τμηματικά σήμερα εργασίες ασφαλτόστασης από την κοινότητά μας. Είναι εργασίες οι οποίες επιμελείται το τεχνικό τμήμα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Είναι και ένα αίτημα της κοινότητας παράλληλα με αυτό που θα συνεχιστεί αυτό το τμήμα τα κάποια χιλιόμετρα τα οποία έχουν καταπονηθεί εδώ και κάποια χρόνια. Φανταστείτε, εδώ και δεκαετίες έχουν περάσει λόγω των εργοταξίων, χωρίς να γίνει καμία παρέμβαση φυσικά. Και επίσης σε αυτά τα τμήματα εδώ πέρα ήταν, όπως είπατε και εσείς, αιτήματα της κοινότητας, αλλά και τμήματα τα οποία χρειάζονταν άμεση παρέμβαση. Βεβαίως, χρειάζονταν άμεση παρέμβαση. Σκεφτείτε, έχουν περάσει από εδώ, από υλικά που έχουν φύγει από το Μόρνο, έχει φτιαχτεί η γέφυρα του Ρίου Αντιρίου. Έχουν αυτή τη στιγμή φτιάχνεται ο νέος δρόμος Πατρών Πύργου. Φανταστείτε ότι φορτηγά 20 τόνων καταπονούν κατά πολύ το οδόστρωμα μας στην περιοχή. Θέλω αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσω το νεκτάριο, τον κύριο Φαρμάκη, τον νεκτάριο τον Περιφερειάρχη, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο αίτημα άμεσα. Πραγματικά εγώ δεν το πίστευα ότι θα γίνει τόσο άμεσα, αλλά και ο κύριος Φαρμάκης και ο κύριος Μαυρομάτης, αλλά και η επιβλέπων μηχανικός, η κυρία Βίκη Ζορμπά, προχώρησαν άμεσα στην επίλυση του θέματος, τουλάχιστον για την περιοχή της Δάφνης. Θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά. Από εκεί και πέρα, η περιφέρεια σε ό,τι έτοιμα έχουμε κάνει, είτε για το δαφνόρεμα, είτε για το δρόμο, έχει ανταποκριθεί. Πραγματικά. Αυτό ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Έχουν γίνει παρεμβάσεις και στα ρέματα εδώ. Και στα ρέματα έχει γίνει, και στο δαφνόρεμα έχει γίνει παρέμβαση. Πριν την πλημμύρα της 11ης Δεκεμβρίου, δύο μήνες, είχε γίνει παρέμβαση, ευτυχώς, διότι γλιτώσαμε τα χειρότερα, και μετά την πλημμύρα συνεχίζει, έχει γίνει σε ένα κομμάτι και τώρα πλέον σε λίγες μέρες θα τελειώσουμε και το υπόλοιπο κομμάτι και θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε το φθινόπωρο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στην περιφέρεια, διότι είναι αρρωγός και στέκεται δίπλα μας μετά από πάρα πολλά χρόνια.